Καλησπέρα. Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και φτάσαμε στο βραδινό vlog, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ωραία επιστολή και χάρηκα πάρα πολύ που μου το έστειλε η φίλη αυτό το ερώτημα, γιατί έχει πολύ καιρό που ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Ξεκινάω. Hi Θέκλα. Hi. Hey. Γράφω στα αγγλικά. Hey Θέκλα. Σου γράφω για έναν προβληματισμό που έχω σχετικά με μένα. Είμαι 20 χρονών κοπέλα και τώρα σπουδάζω στο εξωτερικό. Γενικά, ερωτικά έχω αρκετές εμπειρίες και μου αρέσουν οι γυναίκες. Με τις περισσότερες κοπέλες που έχω έρθει σε ερωτική επαφή, νιώθω πολλά πράγματα και πολύ γρήγορα. Αλλά συνήθως καταλήγει να είναι μονομερές όλο αυτό και αντιλαμβάνομαι τους λόγους, καθώς εγώ από μόνη μου αναπτύσσω πολλά συναισθήματα χωρίς να γνωριζόμαστε καλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο παθαίνουν πολλοί άνθρωποι στις σχέσεις τους. Δίνουμε τα μούτρα και αναπτύσσουν γρήγορα πολλά συναισθήματα με αποτέλεσμα να χάνουν την ισορροπία μέσα στη γνωριμία. Γιατί στην αρχή η σχέση είναι γνωριμία. Ο προβληματισμός μου είναι ότι το μυαλό μου κάνει αυτές τις γρήγορες συναισθηματικές κινήσεις λόγω ανασφαλιών. Ενώ πως επειδή εγώ δεν έχω καλύψει πολλά κενά δικά μου, όπως για παράδειγμα αυτό της αυτοπεποίθησης, υποσυνείδητα ψάχνω συναισθηματικό δέσιμο ώστε να μπαλώσω εντός εισαγωγικών αυτό το κενό με την επιβεβαίωση μιας συντρόφου. Αυτά τα γρήγορα συναισθήματα δεν τα βρίσκω πολύ λογικά. Και γι' αυτό κατέληξα να σκεφτώ αυτά και επίσης δεν μου αρέσει που συνήθως καταλήγει το συναίσθημά μου να είναι πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες και να μην δείχνω υπομονή πρώτα να τη γνωρίσω και έπειτα να αρχίσω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και φυσικά να τρώω τα μούτρα μου. Θα ήθελα να μάθω τι άποψη έχεις για τα γρήγορα συναισθήματα και πού βασίζονται. Είναι λόγω ανάγκης ή πραγματικής επιθυμίας. Τι ωραίο ερώτημα κάνεις. Τι καταπληκτικό ερώτημα κάνεις, για το οποίο είχαμε μιλήσει τελευταίο στα vlogs. Είχα πει σε ορισμένα vlogs ότι ανησυχώ πολύ όταν κάποιος νιώθει γρήγορα, πολύ έντονα, πολύ δυνατά συναισθήματα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πιο πιθανόν αυτό το έντονο ερωτικό συναίσθημα από την αρχή να έρχεται από ένα χώρο ψυχοπαθολογίας και όχι ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Όχι ψυχικής ισορροπίας, δεν πω υγείας, όχι ψυχικής ισορροπίας, συναισθηματικής ισορροπίας. Δηλαδή έχω ανάγκη για επιβεβαίωση, έχω ανάγκη να προσκοληθώ πάνω σε κάποιον άνθρωπο, οπότε γρήγορα το υποσυνείδητο μου επιτρέπει να αναπτύξω και πλασματικά πολλές φορές ερωτικά συναισθήματα, όχι ευθεντικά. Δηλαδή μεγαλοποιώ λίγο αυτόν τον ενθουσιασμό που νιώθω στην αρχή, ούτως ώστε να καλύψω αυτό το κενό. Να σημειώσω ότι στην οικογένεια μου δεν έχω βιώσει την έλλειψη αγάπης ή κάτι τέτοιο. Το μεγαλύτερο μου θέμα είναι κάποια τραύματα της εφηβικής μου ηλικίας που αφορούν το σώμα μου. Χωρίς να περιέχει ρεαλισμό, δεν είχα ποτέ πολλά παραπανήσια κιλά ή το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά έχω δεχθεί σχόλια που αφορούν το σώμα μου, τότε στο σχολείο, όσον αφορά όμως τη σεξουαλικοποίηση, χυδαία σχόλια ή και απλά σχόλια για το βάρος μου, που ήταν φυσιολογικό, απλά με 5 κιλά παραπάνω. Οι έφηβοι συνήθως πιάνονται από εμφανισιακές εντός εισαγωγικών ατέλειες, με σκοπό να κρίνουν εύκολα ή να σχολιάσουν, καθώς και αυτοί βιώνουν τις δικές τους ανασφάλειες. Σε βρίσκω πολύ ψυχολογημένη εντωμεταξύ. Επίσης, έχω βιώσει ανταγωνισμό από φίλοι, μακροχρόνιο. Και σε αυτόν τον ανταγωνισμό το έπαθλο ήταν τότε κάποια σχέση ή προσοχή των αγοριών. Σε αυτό το παιχνίδι έχανα. Τότε μου άρεσαν τα αγόρια. Να σημειώσω ότι δεν ήταν λόγω της ομοφιλοφιλίας μου, καθώς αυτό προέκυψε εδώ και περίπου 3 χρόνια. Και θεωρώ πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τωρινή μου άποψη που έχω για εμένα και την αυτοπεποίθηση μου. Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Μπράβο. Και με παρότριναν πολύ τα βίντεο σου. Χαίρομαι. Σκοπεύω στην αυτοβελτίωση και στην κατανόηση όλων και περισσότερων πραγμάτων για εμένα. Σε ευχαριστώ και πάλι που το διάβασες, είσαι πολύ γλυκιά και εσύ είσαι πολύ γλυκιά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ακούγοντας την επιστολή σου, ακούω μια κοπέλα η οποία, αν και είσαι, πόσο είσαι είπαμε, σε πολύ μικρή, σε πολύ μικρή με την καλή έννοια, αν και είσαι 20 ετών, είσαι αρκετά συνειδητοποιημένη. Αρκετά συνειδητοποιημένη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, ακόμη και το γεγονός ότι εσύ η ίδια συνειδητοποιείς ότι
έχεις αυτό το μοτίβο στην ερωτική σου συμπεριφορά, να πέφτεις με τα μούτρα, να δίνεις με τα μούτρα, λέμε στην Κύπρο, να πέφτεις με τα μούτρα σε μια σχέση, να αναπτύσσεις ή να νομίζεις ότι έχεις αναπτύξει, να φαντάζεσαι πως έχεις αναπτύξει έντονα ερωτικά συναισθήματα για μια καινούρια γνωριμία και να τρως τα μούτρα σου. Το γεγονός ότι να γνωρίζεις αυτό το μοτίβο είναι πάρα πολύ θετικό. Τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία να συζητήσω για την ομοφιλοφιλία, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα της δικής σου της επιστολής. Αναφέρεις σε κάποιο σημείο ότι είχες μια φίλη στο σχολείο με την οποία είχατε έντονο ανταγωνισμό που είχε να κάνει με τα αγόρια και λες ότι τότε σου άρεσαν τα αγόρια. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, χωρίς να γνωρίζω σίγουρα, να ζούσες μια περίοδο που να έχεις άρνηση της ομοφιλοφιλίας σου τότε. Δηλαδή και η ίδια να μην το συνειδητοποιούσες, ίσως λέω, υποθέτω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Και μπορεί ίσως και αυτή η σχέση που είχες με εκείνη την κοπέλα, η ανταγωνιστική σχέση, να ήταν για σένα μια σχέση που να είχε και βαθύτερο νόημα από ότι έχεις ήδη καταλάβει. Γιατί το έχω δει αυτό το πράγμα. Το έχω δει να συμβαίνει, επειδή έχω δουλέψει για 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος και έχω συναντήσει εφήβους, κορίτσια και αγόρια βεβαίως, οι οποίες μπορεί να είναι σε μια ηλικία στην εφηβεία, να είναι 14, 15, 16 χρονών, να έχουν γεννηθεί ομοφιλόφιλοι, να μην το έχουν αναγνωρίσει ακόμη ότι είναι ομοφιλόφιλοι, να μην έχουν αποδεχθεί ακόμη την ομοφιλοφιλία τους. Που εγώ το ξαναλέω, πιστεύω ότι γεννιέται ο άνθρωπος ομοφιλόφιλος, δεν γίνεται. Αυτή την άποψη έχω, βασισμένη και πάνω στην εμπειρία μου που έχω εργαστεί, την πείρα μου που έχω εργαστεί χρόνια με ανθρώπους, αλλά και πάνω σε διάφορες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες όλο και γίνονται περισσότερες αυτές που δείχνουν προς την κατεύθυνση ότι το πιο πιθανό να είναι γενετικός παράγοντας και βιολογικός παράγοντας που ευθύνεται για την ομοφιλοφιλία, παρά περιβαλλοντικός παράγοντας του στυλ ότι γίνεται κάποιος ομοφιλόφιλος από επιλογή. Το πιστεύω ξεκάθαρα, εγώ προσωπικά το έχω πει πολλές φορές, αφορμή και αυτό το vlog για να το πω, ότι δεν γίνεσαι από επιλογή ομοφιλόφιλος, δεν επιλέγεις να είσαι ομοφιλόφιλος, συμβαίνει. Και διάβαζα τελευταίως κάποια άρθρα που έλεγαν ότι ακόμη και όταν μιλάνε οι μελέτες για περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν στην εμφάνιση της ομοφιλοφιλίας, δεν εννοούν απαραίτητα αυτό που κάποιοι νομίζουν ότι παίζει ρόλο, πώς σου συμπεριφέρεται η μάνα σου, πώς σου συμπεριφέρεται ο πατέρας σου κλπ. Μιλούν για περιβαλλοντικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του εμβρίου μέσα στη μήτρα. Και περιβαλλοντικούς, όταν μιλάμε για περιβαλλοντικό παράγοντα, μιλάμε για οτιδήποτε έχει να κάνει από την ώρα της σύλληψης και μετά. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παίξει ρόλο, να παίξουν ρόλο τα, οι ποσότητες κάποιων ορμονών που βρίσκονται στο αίμα μιας γυναίκας που κυοφορεί. Και μάλιστα υπάρχουν μελέτες που έχουν αποδείξει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα, εάν μια γυναίκα έχει ήδη γεννήσει 2-3 αγόρια, ένα ή δύο αγόρια, το τρίτο ή τέταρτο αγόρι έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να γεννηθεί ομοφιλόφιλο. Τώρα δεν είμαι γενετιστής και δεν τα ξέρω σωστά να τα πω, λόγω κάποιων αντισωμάτων που αναπτύσσει η γυναίκα στο σώμα της. Είναι και αυτή μια θεωρία η οποία δείχνει κάποιο συσχετισμό. Και όταν λέμε για περιβαλλοντικούς παράγοντες, εννοούμε και αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κανάλι στο YouTube, The Mad Scientist, το οποίο κάνει διάφορα βίντεο που έχουν να κάνουν με τον επιστημονικό γραμματισμό και έχει και ένα βίντεο σε σχέση με αυτό το θέμα για το είναι ομοφιλοφιλία, αν κάποιος γεννιέται ομοφιλόφιλος ή γίνεται ομοφιλόφιλος. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη περίπτωση αυτή η σχέση, η φιλία που είχες με εκείνη την κοπέλα, να σήμαινε και για σένα και άλλα πράγματα. Μπορεί υποσυνείδητα να ήσουν ερωτευμένη μαζί της πλατωνικά και να μην το γνώριζες ότι ήσουν ερωτευμένη. Και αν αυτό το πρόσωπο σε έχει μειώσει πολύ όπως περιγράφεις και ήταν ανταγωνιστική μαζί σου, μπορεί αυτό να έχει παίξει ρόλο στο να έχει πέσει η αυτοεκτίμηση σου και η αυτοπεποίθηση σου. Λοιπόν, να ξαναμιλήσω για την αυτοεκτίμηση και για την αυτοπεποίθηση. Η αυτοεκτίμηση είναι μια ευρύτερη έννοια και πιο βαθιά έννοια που έχει να κάνει με την γενικότερη εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση μπορεί σε κάποιες φάσεις να νιώσει χάλια για τον εαυτό του, να πέσει η αυτοπεποίθηση του σε έναν τομέα, αλλά γενικότερα έχει καλή γνώμη για τον εαυτό του. Η αυτοπεποίθηση είναι μια έννοια πολύ πιο συγκεκριμένη,
που έχει να κάνει με συγκεκριμένες ικανότητες που έχουμε. Για παράδειγμα, είμαι καλός οδηγός, έχω αυτοπεποίθηση στις οδηγητικές μου ικανότητες. Λοιπόν, η αρρωτική αυτοπεποίθηση όντως επηρεάζεται από τις εμπειρίες που έχουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είχε αρνητικές εμπειρίες στην ερωτική του ζωή, και εσύ είσαι πάρα πολύ νέα, όσες πολλές και να λες ότι είχες, δεν είχες πολλές. Εννοείται, δεν προλάβαινες να είχες πολλές. Αν οι περισσότερες ήταν αρνητικές, αυτό σίγουρα μπορεί να επιτελέσει, να συντελέσει στο να μειωθεί η ερωτική σου αυτοπεποίθηση. Όταν όμως αποκτήσεις θετική εμπειρία διαρκείας ή θετικές εμπειρίες, τότε θα ανεβεί και η ερωτική σου αυτοπεποίθηση. Και γενικά η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί και πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ ευμετάβλητη. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι η αυτοεκτίμηση. Δηλαδή η σχέση που έχω εγώ με τον εαυτό μου να είναι αγαπητική σχέση προς τον εαυτό. Λοιπόν, χαίρομαι που θα ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία. Θα σου το σύστηνα έστω και αν δεν το έγραφες εσύ ότι θα ξεκινήσεις. Και σε παρακαλώ, εστιάσου σε αυτό το πράγμα. Την ανάγκη σου για αποδοχή και την ανάγκη σου να ανήκεις μέσα σε μια σχέση. Δεν είναι παράδοξο πως στην ηλικία σου έχεις αυτή την ανάγκη. Δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ψυχοπαθολογίας σε καμία περίπτωση. Στο ψυχολόγο δεν πάμε μόνο όταν έχουμε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Πάμε και για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να έχει καλύτερη ζωή. Πάμε και για να αυξήσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Πάμε και για να δουλέψουμε τον εαυτό μας ώστε να γίνουμε καλύτεροι σε διάφορους τομείς. Και χρειάζεσαι να ενδυναμωθείς και να αρχίσεις να απολαμβάνεις τη μοναχικότητα. Δηλαδή να βρεις τη χαρά της μοναχικότητας. Δηλαδή να μπορείς να είσαι και μόνη σου καλά συναισθηματικά. Και πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν για αυτό το θέμα. Ένα βασικό πράγμα μπορεί να γίνει είναι να δώσεις έμφαση και να καλλιεργήσεις σχέσεις στη ζωή σου, οι οποίες να μην είναι ερωτικές. Δηλαδή, πέραν από το ερωτικό κομμάτι, είσαι και άνθρωπος που έχεις άλλα ενδιαφέροντα, είσαι και άνθρωπος, είσαι φοιτήτρια, λες. Σίγουρα έχεις ή θα θέλεις να έχεις φίλους, φίλες. Αν επενδύσεις στις φιλίες, αν επενδύσεις στις οικογενειακές σχέσεις, αν αυτές μπορούν να γίνουν υγιέστερες, επειδή μου έχεις γράψει και άλλα, γι' αυτό το λέω αυτό. Αν δώσεις, αν την ενέργεια σου την διοχετεύσεις στο να βελτιώσεις γενικότερα την ποιότητα της ζωής σου, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορείς να σταθείς καλύτερα μόνη σου και να μην χρειάζεσαι δεκανίκη μια ερωτική σχέση ή τη φαντασίωση των ερωτικών συναισθημάτων σε μια ερωτική σχέση και να μπορείς να είσαι και μόνη σου καλά. Και όταν ένας άνθρωπος μπορεί να είναι και μόνος του καλά, τότε, ακριβώς τότε είναι που μπορεί να μπει σε μια σχέση και να συγκρατηθεί, να συγκρατήσει τον εαυτό του, να μην δώσει με τα μούτρα, να μην γίνει τούρπο από την αρχή, ούτως ώστε να βλέπει πιο ξεκάθαρα. Και πού ξέρεις, θα το δεις αυτό, γιατί είμαι σίγουρη είσαι αγωνίστρια και θα το επιτύχεις, όταν καταφέρεις να έχεις ένα σκεπτικισμό στην αρχή μιας γνωριμίας και να βάζεις λίγο φρένο στον εαυτό σου, να μην εθεροβατή και να μην ονειροβατή, να μην φτιάχνεις ονειροφαντασίες τις οποίες να ερωτεύεσαι και στην ουσία να ερωτεύεσαι τον έρωτα και όχι το πρόσωπο, τότε θα δεις ότι πιο εύκολα κι εσύ μετά από την αρχή μιας γνωριμίας, όταν γνωρίζεις λίγο καλύτερα ένα πρόσωπο, θα μπορείς να πεις, ξέρεις, δεν ενδιαφέρομαι και τόσο πολύ. Γιατί ένας άνθρωπος που αγαπά τον εαυτό του και χτιμά τον εαυτό του και μπορεί να είναι και μόνος του καλά, δεν θα επιλέξει να μπει σε μια σχέση που δεν είναι καλή για αυτόν τον άνθρωπο. Σου στέλνω την αγάπη μου και ελπίζω αυτό το vlog να γίνει αφορμή να ανοίξουμε έτσι μια συζήτηση εδώ στο κανάλι για αυτό το θέμα. Τι εννοώ να ανοίξω μια συζήτηση? Εννοώ, γράψτε και εσείς τα σχόλια τις δικές σας απόψεις ή πώς το βλέπετε σε αυτό το θέμα ή αν το έχετε βιώσει. Νομίζω ότι είναι και ίδιον και της ηλικίας αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα αν έχεις δεχθεί αρνητικές κριτικές στην ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας, γιατί ακόμη στην εφηβεία είσαι προς το φεύγα της εφηβείας, αλλά είσαι στην εφηβεία ακόμη, είσαι μέχρι τα 22, άντε ως τα 24 είμαστε στην εφηβεία ακόμη. Και είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή αυτοπεποίθηση, τότε πιο εύκολα μπορεί να παρασυρθεί κάποιος από το ναρκωτικό του έρωτα. Το ναρκωτικό του έρωτα με αυτή την έννοια, ότι
ερωτεύεσαι τον έρωτα και νιώθεις μια ευφορία τεχνητή και παράλληλα μέσα στη γνωριμία που κάνεις δεν δίνεις έμφαση στο να δεις αν σου κάνει το άλλο το πρόσωπο, δίνεις έμφαση στο να διατηρείς αυτό το πρόσωπο να είναι εκεί. Και όταν συμπεριφερόμαστε με έναν τρόπο πολύ δοτικό και έναν τρόπο υπερβολικά θετικό και γινόμαστε χαλοί να μας πατήσει ο άλλος ή γινόμαστε people pleaser όπως έχουμε πει σε άλλο vlog πριν 2-3 εβδομάδες, τότε μπορεί και πιο εύκολο να ξενερώσει ο άλλος ή να μην μας ερωτευτεί. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει τη ψυχή του εύκολα, δίνει τα συναισθήματα του εύκολα, δίνει τον εαυτό του εύκολα, δεν είναι ερωτεύσιμος. Είναι πιο ερωτεύσιμος ένας άνθρωπος, όχι που το παίζει δύσκολος, όχι που κάνει παιχνιδάκια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο αυτογνωσίας, που να μπορεί να αγαπά αρκετά τον εαυτό του, ώστε να σκέφτεται πρώτα, μου κάνει εμένα αυτός ο άνθρωπος, μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος, έχω διάθεση να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, δεν το βάζω από την αρχή στόχο στο μυαλό μου ότι θα είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι η σχέση που μας φαίνει την ευτυχία, δηλαδή το να έχω σχέση. Η μόνη σχέση που μας φαίνει την ευτυχία και είναι σίγουρο είναι η καλή σχέση με τον εαυτό μας. Όσον αφορά τις υπόλοιπες σχέσεις, εάν έχουμε εμείς ήδη καλή σχέση με τον εαυτό μας και γνωρίζουμε και έναν άνθρωπο που έχει επίσης καλή σχέση με τον εαυτό του και υπάρχει και ερωτική χημεία και υπάρχει και διάθεση για ουσιαστική γνωριμία, τότε ναι, μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και σε μια σχέση. Όχι όμως όποιον γνωρίσουμε, όποια γνωρίσουμε, να πέφτουμε τα μούτρα και να ταλαιπωρούμαστε εμείς ήδη. Έχεις την αγάπη μου και εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά η ψυχοθεραπεία. Φιλιά. Χαίρετε. Καλό βράδυ.